Μετά τον ξεσηκωμό ήρθε η πρώτη δικαίωση. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες μετά τη θύελλα διαμαρτυρίας των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους που χαρακτηρίζονταν δασικές. Η πρώτη δικαίωση ήρθε για τους γεωπονικούς συλλόγους της κεντρικής Ελλάδας που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς όπως είπαν πλέον οι περιουσίες θα μείνουν στα χέρια των ιδιοκτητών τους και δεν θα χαθούν επιδοτήσεις. Όπως αναφέρει στο κείμενο που υπογράφει ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, Κωνσταντίνος Λάμπρος. Οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται πλέον βάσει αποκλειστικώς των αεροφωτογραφιών ιστορικής και σύγχρονης, αλλά ως θεματικοί χάρτες οφείλουν να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των δασών και δασικών εκτάσεων και όχι τη φανταστική που αποτύπωναν οι προηγούμενοι αναρτηθέντες χάρτες. Θα συμπεριλάβει στο σκεπτικό του στο να αποχαρακτήρισει μία έκταση όχι τους χάρτες του 45. Που έχει αλλάξει η μορφή από τότε, αλλά να ενημερώνεται με νέους πιο πρόσφατους χάρτες, δηλαδή ακόμη και τους χάρτες του ΠΚΠ. Κτηνοτροφικοί σύλλογοι, αγρότες και τοπική αυτοδιοίκηση βλέπουν την ιστορική απόφαση σαν μια πρώτη μικρή νίκη για το μεγάλο αγώνα που δόθηκε από τους κριτικούς, καθώς δεκάδες αγροτοκτηνοτρόφοι έπρεπε να μπουν σε ταλαιπωρία και περιτά έξοδα για να γίνουν οι διορθώσεις. Ο ΠΚΠ να στείλει αυτούς τους χάρτες, προκειμένου να γίνει τροποποίηση των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έτσι να απαλλαγούν πάρα πολλοί χιλιάδες συμπολίτες μας από διαδικασίες είτε πρόδειλου σφάλματος είτε αιτήσεων για διόρθωση. Ωστόσο, άγνωστο ακόμα παραμένει πόσοι αγροτοκτηνοτρόφοι μένουν εκτός και δεν έχει επιληθεί το ζήτημα του ιδιοκτησιακού, καθώς πολλοί κριτικοί δεν διαθέτουν τίτλους ή συμβόλαια για τη γη που πέρασε από γενιά σε γενιά. Εμάς θεωρώ δεν μας εκαλύβει στα αιτήματα που είχαμε θέσει στο κύριο Σκρέκα. Εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή για τους δασικούς χάρτες ότι δεν είμαστε καταρχήν κατά του δάσους. Είναι το ιδιοκτησιακό που μας αφορά περισσότερο από όλα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικά τι είναι δασικό και τι δεν είναι. Άρα ο καθένας που έχει γη θα πρέπει να προχωρήσει σε ενστάσεις για να τεκμηριώσει τη μη δασικότητα αφού πιστεύει αυτό το πράγμα. Ασφαλώς θα πρέπει και είναι μια πρόσκληση από το επιμελητήριο να καθίσουν τα Υπουργεία κάτω και να δώσουν λύσεις, γιατί στην Κρήτη ξέρετε ότι δεν υπάρχουν τίτλοι. Αυτά που λέμε τώρα θα τα δούμε με το δικηγόρο μας τα εξειδικεύσει κατά πόσο μας εκαλύβουν. Πάντως, σύμφωνα με το Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, αισθάνεται ικανοποίηση που τελικά η εξέλιξη που δόθηκε αφορά σε μια πρόταση που είχε καταθέσει ο ίδιος. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 20 είχα κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση και ως Δήμαρχος Πλατανιά αλλά και ως Γραμματέας υπέρ Κρήτης να περιλαμβάνεται το ΟΣΔΕ κατευθείαν στα πλαίσια της ανάρτησης βασικού χάρτη και να μην χρειάζεται ο κάθε συμπολίτης να κάνει είτε ένσταση είτε αίτηση πρόδειλου σφάλματος. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι η απόφαση του ΣΤΕ αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος, όχι όμως την οριστική λύση, αφού υπάρχουν ακόμα πολλά αγκάθια.